Καλησπέρα από εμάς, την ομάδα του Προπάτρια. Είναι το δεύτερο podcast, κάθε Δευτέρα όπως σας είχαμε πει. Είμαστε πλέον δύο εβδομάδες μακριά από το φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Έχω μαζί μου τον Γιάννη και την Άρτεμη. Σας πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα, είμαι ο Γιάννης. Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Άρτεμη. Και τώρα θα μας αναλύσει ο Γιάννης, θα μας πει λίγο πιο λεπτομερώς τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, τι μένει να φτιάξουμε μέχρι το φεστιβάλ. Μας θα πει λίγο πιο αναλυτικά. Συγγνώμη κιόλας αν γίνονται κάποια λάθη. Προσπαθούμε να το βρούμε όσο περνάει ο καιρός. Γι' αυτό συγχωρέστε μας. Καλησπέρα ξανά. Είμαι ο Γιάννης. Λοιπόν, δεν μένει πολύ καιρός ακόμα μέχρι το τρίτο φεστιβάλ του Προπάτρια. Κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες μένουν να διευθετηθούν. Σας υποσχόμαστε ότι το φεστιβάλ θα ανέβει επίπεδο, κατακόρυφα κιόλας. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Τα πιο πολλά από εδώ και πέρα μπορείτε να τα κάνετε εσείς με τη συμμετοχή σας. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα η Άρτεμις κάνει τα δικά της με τα παίζει, να πούμε, και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Πρόσφυγες πίσω στις πατρίδες σας. Ναι, διαβάζει εδώ τα αυτοκόλλητα, έχουμε γίνει παιδική χαρά. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε και να πούμε δύο πράγματα. Το φεστιβάλ, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στις 4 η ώρα. Το ανακοινώνουμε πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και η συμμετοχή να αυξηθεί, η δικιά σας. Οι αγώνες ήδη είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δεν έχουν μείνει πολλές μέρες μέχρι τη δήλωση συμμετοχών. Οι συμμετοχές σχεδόν έχουν κλείσει, το πρόγραμμα των αγώνων έχει σχηματοποιηθεί, ξέρουμε ποιος θα είναι ο κορμός. Βασικά περιμένουμε άτομα και από το εξωτερικό να συμμετέχουν στους αγώνες και να μας υποστηρίξουν. Π.χ. για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ μας θα είναι υποστηρικτές η Grey Vogel, το White Rex και το Pride France. Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα τα πράγματα τα οποία μένουν να... Όπως είδατε βασικά και ανακοινώσαμε στο οκτάγωνο, έχουμε δημοσιεύσει και τη φωτογραφία, ο Τάπιτας θα φέρει το σήμα του Προπάτρια. Αυτό δείχνει ότι το ανεβάζουμε ένα επίπεδο. Δεν αφήνουμε πολλές λεπτομέρειες. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη τώρα που κολλάρουμε. Θα το δείτε, όντως έχει ανέβει επίπεδο το φεστιβάλ φέτος. Νομίζω θα είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Και από άποψη αθλητών και επίπεδο αγώνων, αλλά και από άποψη διοργάνωσης και οργάνωσης. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν τώρα πρέπει να μας μιλήσει και να πάρει το λόγο η γυναίκα της παρέας. Έλεγα όχι, αλλά τι να κάνουμε, μία την έχουμε, οπότε ας την αφήσουμε να πει αυτή ό,τι έχει να πει. Καλησπέρα και πάλι, Άρτεμις. Καλησπέρα και από μένα πάλι. Εγώ ήρθα σε επαφή με το Προπάτρια μέσω των μαθημάτων αυτοάμυνας, τα οποία θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικά στις μέρες μας, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Έχω ξανασχοληθεί παλιότερα με τον αθλητισμό και με το box, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ ωραία να αθλείσαι και τα μαθήματα αυτοάμυνας είναι πολύ χρήσιμα για τις γυναίκες. Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω και στις άλλες δράσεις του Προπάτρια, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας, γιατί είμαι και φιλόλογος, δεν προλαβαίνω. Στο φεστιβάλ θα παρευρεθώ. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι άλλο από μένα? Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σε ευχαριστούμε μόνο και που είσαι εδώ και ακούγεται και μια γυναικεία φωνή. Τίποτα, να είστε καλά ρε παιδιά. Γιατί έχουμε συνηθίσει στους εθνικιστικούς χώρους να... Μόνο άντρες και εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό. Και εγώ κάτι πάνω σε αυτό θέλω να τονίσω, ότι οι γυναίκες απομακρύνονται από τον εθνικιστικό χώρο και από τους εθνικιστικούς χώρους, λόγω ότι κάποιοι, ας πούμε, το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Λίγο το βλέπουν νυφοπάζαρο. Νυφοπάζαρο, άλλες γαμπροπάζαρο, είναι δηλαδή... Ναι, ναι. Εγώ δηλώνω από παλιά εθνικίστρια πάντως. Ναι, αλλά δεν ήσουν σε κάποια οργάνωση, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν ήμουν πρόσφατα ήρθα σε επαφή με το προπάτριο. Ναι, και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να εξαλείψουμε λίγο αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο. Που είναι έντονο τελείως. Είναι πάρα πολύ έντονο. Και είναι δηλαδή. Δεν είναι και ωραίο έτσι. Δεν, δηλαδή, ωραίο, δεν γίνεται ναι. να μην υπάρχουν γυναικείες φωνές και γυναικείες παρουσίες σε αυτό το χώρο. Ή να τις διώχνουμε με τη συμπεριφορά μας. Αυτό, γιατί αυτό γίνεται. Δηλαδή, να είναι μια κοπελίτσα η οποία όντως πιστεύει σε κάποια ιδέα και να έχει έρθει και να έχει 40 μαντραχαλάδες οι οποίοι από δίπλα θα διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο σκληρός και ποιος είναι. Έτσι, ποιος έτσι. έχει πιο πολλά τατού και ποιος είναι ένα. Τέλος πάντων. Είμαστε το... καλύτερα, παιδιά, τότε να ερχόμαστε. Εμείς καλούμε, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, είναι... Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Ναι, το προσπαθούμε. Όχι, όχι, είμαστε κι εμείς αρκετές. Αρκεί να ψάξετε να μας βρείτε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα. Είναι ένα ζήτημα, αλλά... Δεν τα ρίχνουμε όλα στους δικούς μας, γιατί και πολλές δικές σας δεν είναι φυσιολογικές, αλλά... Ναι, εντάξει, όπως και σε κάθε τομέα, έτσι και εδώ νομίζω ότι η προσωπικότητα παίζει ρόλο. Έτσι, συμφωνώ. Εντάξει, το θέμα με αυτό είναι πολύπλοκο. Είναι πολύπλοκο. Πέρα από ό,τι λέμε, είναι πολύπλοκο. Και δεν νομίζω ότι θα μας φτάσουν 25 λεπτά εκπομπή. Ναι, ναι, ήδη έχει περάσει κάποια ώρα και ήδη θα παρακαλέσω τώρα την Άρτεμις να μιλάει λίγο πιο δυνατά, γιατί ήταν ένα από τα κυρίως προβλήματα που τονίστηκαν. Ναι, του πρώτου podcast. Ναι, του πρώτου podcast, το οποίο ελπίζουμε μας το συγχωρείτε. Εντάξει, αλλά η γυναικεία φωνή είναι λίγο πιο απαλή σε σχέση με τη βαρβάτη, την ναι, αντρική φωνή. Αλλά παρακαλούμε αυτή τη γυναική φωνή, η οποία έτυχε να είναι σήμερα μαζί μας, να είναι λίγο πιο δυνατή, γιατί δεν θα μας ακούνε και εντάξει. Γιατί δεν είμαστε και σε κάποιο στούντιο, όπως γράφανε σε κάποια σχόλια, να πούμε. Ναι. Εντάξει, ωραία, θα κάνω κι εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ, λοιπόν. Εντάξει, μην είναι πολλά υπόσχεση και τώρα είναι περίεργο το κίνητο που απευθυνόμαστε. Δεν ξέρω, τώρα λέω ξαχλαμάρες κι εγώ, αλλά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ελάφρυνε πολύ το κλίμα για δεύτερη φορά μέσα σε 7-8 λεπτά. Οπότε να. Προσπαθούμε κι εμείς να χαλαρώσουμε λίγο όσο μπορούμε, γιατί. Είναι πιεσμένες οι καταστάσεις οι οποίες ζούμε. Και αν δεν σε εσάς δεν φαίνεται, μπορεί να φανεί, ας πούμε, λίγο γελίο, λίγο παιδαριώδες, όλο αυτό. Και μας πραγματικά πιστέψτε μας, είναι από τις λίγες στιγμές της ημέρας οι οποίες πλέον χαλαρώνουμε. Γιατί για να αναβαθμιστεί το φεστιβάλ θέλει πολύ τρέξιμο. Και θέλει τρέξιμο όχι μόνο από ένα άτομο. Από αρκετά άτομα, ναι, έτσι. Άγχος, εντάξει, σε φυσιολογικά πλαίσια. Στρες που αρχίσεις αρκεί. Εντάξει, από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι... είναι το άγχος του... Ναι, ναι, είναι και φυσιολογικό, το καλό, έτσι, ναι, το άγχος, ναι. Γιατί άμα δεν είχες και άγχος, σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει αυτό ναι, που μπορείς ναι. να κάνεις. Είναι, δηλαδή, εντάξει. Σωστό, θα συμφωνήσω εγώ σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι... Από εδώ και πέρα, δηλαδή, όσο καιρός λιγοστεύει, τόσο περισσότερα και λιγότερα έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, πολλά πράγματα τα οποία βάζουμε σε τάξη πάνω στο φεστιβάλ, όχι προκύπτουν, έρχονται και ας πούμε καινούργιες λεπτομέρειες, έρχονται πράγματα τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί. Έτσι. Τακτοποιούμε κάποιες λεπτομέρειες και επειδή θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο, προκύπτουν και άλλα θέματα και το βελτιώνουμε συνέχεια. Από εκεί και πέρα, τώρα τι άλλο να πούμε, έχουμε δηλαδή για το φεστιβάλ είπαμε αρκετά πράγματα. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν για μας δύσκολη, πολύ τρέξιμο, κάποιες λεπτομέρειες αρκετά μεγάλες οι οποίες έπρεπε να διευθετηθούν οπωσδήποτε, αλλά τέλος καλό όλα καλά, έφυγαν κάποια μεγάλα βάρη αυτή τη βδομάδα για το φεστιβάλ, τακτοποιήθηκαν. Και τώρα βαδίζουμε πιο σίγουρα και ψάχνουμε λίγο τα πιο τεχνικά. Πιο τεχνικά. Θέλω να ευχαριστήσω μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά όσους αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί ό,τι και να κάνουμε εμείς, χωρίς αθλητές, φεστιβάλ δεν γίνεται. Και αθλήτριες φυσικά, γιατί πρώτη φορά θα έχει και γυναικείους αγώνες. Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάλι. Όλα τα παιδιά που τρέχουν. Ναι, και όλα τα παιδιά που τρέχουν. Ναι, είτε ο άλλος λιγότερο, ο άλλος περισσότερο. Γιατί όλοι έχουν και τις δουλειές τους, έχουν και δεν. Και παρόλα αυτά είναι εδώ και τρέχουν και να βοηθήσουν και να. Έτσι. Και άλλους τώρα που μεταξύ μας είναι στο εξωτερικό και καλοπερνάνε. Και έχουν αφήσει για κάποιες λίγες μέρες την ομάδα και χαλαρώνουν στη Ρώμη. Και όχι για λίγες μέρες. Ναι, ναι. Πάντως και αυτοί δουλεύουν για το φεστιβάλ και από τη Ρώμη. Δηλαδή κάνουν τις διεθνείς σχέσεις. Είναι. Καλές είναι για αυτές, χρειάζονται. Όχι, χρειάζονται και πέρα από την πλάκα όντως κάνουν, δηλαδή καλλιεργούν δεσμούς με τους συναγωνιστές από την Ιταλία.
και λειτουργούν για να προβεβληθεί πιο πολύ το φεστιβάλ μας. Τι άλλο έχουμε να πούμε, διάφορα. Βασικά θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε. Είπαμε ότι έχουμε πει ότι δεν θα ασχοληθούμε, αλλά αυτή τη φορά δεν μας παίρνει νομίζω να μην ασχοληθούμε. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι τώρα είναι και κοπέλες εδώ πέρα, αλλά θα πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά τους τελευταίους μήνες. Έχουν γίνει παρεξηγήσεις και βασικά δεν είναι παρεξηγήσεις. Βασικά δεν θα πείσουμε κανένα να παίζει στις πλάτες μας. Στις πλάτες μας και στον κόπο και στον Ιδρώτα. Εμείς κάνουμε στον Ιδρώτα που ρίχνουμε και όχι μόνο εγώ και ο Παναγιώτης και η Άρτεμις. Αλλά και όλοι οι συναγωνιστές του Προπάτρια από όλη την Ελλάδα και κυρίως από την Αθήνα γιατί εκείνο πυρήνα. Ήδη είπαμε στο προηγούμενο podcast, το πρώτο, για κάποιες φήμες περί χρηματοδοτήσεων από δεξιά και ακροδεξιά κλπ. Ήδη απαντήσαμε σε αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουν απάντηση. Δεν μας βλέπετε θερμούς, γιατί ακόμα το σκεφτόμαστε άμα θα το απαντήσουμε. Ναι, και με τι τρόπο πρέπει να απαντηθεί. Αυτό σκεφτόμαστε βασικά. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να ασχοληθούμε κιόλας. Θέλουμε να κάνουμε να αφιερωθούμε στο έργο που παράγουμε και πιστεύω ότι οι ίντρικες και οι έκθερες, ας πούμε, μας αποτραβάνε από το. Και μόνο καλό δεν κάνουν. Ναι, έτσι, και μόνο καλό δεν κάνουν. Όχι μόνο σε εμάς. Σε όλο τον εθνικιστικό χώρο έχουμε χορτάσει τόσα χρόνια να όλοι να τρώγονται με τα μουστάκια τους και να μην γίνεται τίποτα. Να έχουμε φτάσει στο 2015 και σε ένα μήνα 2016 και να μην υπάρχει κάτι ουσιώδες που να μπορεί να τραβήξει την νεολαία για τον κόσμο να ασχοληθεί στα σοβαρά. Και να ασχολούνται όλοι με το αν το Προπάτρια ή όχι είναι φιλοαλβανοί, είναι αντιαλβανοί, είναι γελία πράγματα για τα οποία δεν έχουν καμία, πώς το λένε, βάση. Είναι ανούσιες βλακίες που αναπαράγονται βλακωδώς. Και δεν αναπαράγονται έτσι από άτομα του Προπάτρια. Αναπαράγονται από άτομα έξω από το Προπάτρια. Δεν ξέρω τους λόγους τους. Έχουν και αυτοί τους δικούς τους προφανώς για να τα λένε αυτά. Αλλά επειδή και εμείς δεν βγήκαμε να δώσουμε μια απάντηση όταν έπρεπε, το κάνουμε τώρα βέβαια. Δηλαδή, σιωπή μας θεωρήθηκε ότι είναι σιωπηλή, σιωπηλή αποδοχή των όσων λέμε. Έτσι. Αλλά επειδή είχαμε αποφασίσει να μην ασχοληθούμε στην πράξη, αλλά εντάξει. Παρατράβηξε αυτό το. Και δεν υπήρχε και τρόπος έτσι, γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει τα podcast και τώρα το να κάτσουμε να απαντήσουμε με ένα post στο Facebook και διαδικτυακά δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ναι, ναι. Πλέον έχει, και αυτό έχει, το έχουν εξευτελίσει γιατί όλοι από εκεί είναι επαναστάτες, είναι εθνικιστές, είναι αντάρτες. Ο καθένας στην ανακοίνωσή του και ρε παιδιά, με τι υπόσταση ανακοίνωσε. Ανακοίνωσε βγάζει ο καθένας. Λένε, αλλά γιατί δεν βγάζετε ανακοινώσεις. Για ποιο λόγο να βγάλουμε ανακοινώσεις και με τι να ασχοληθούμε δηλαδή. Θεωρήσαμε ότι είναι τώρα καλύτερο που έχουμε ένα podcast, κάτι που εκπέμπει, που μιλάμε και όχι που γράφουμε, να ακουστούν οι φωνές μας, να τα πούμε τη φωνή μας. Και όχι ένα ανούσιο, είναι 5 γραμμές, 10 γραμμές και να καταδικάσουμε τι. Δηλαδή, εμείς αυτό που κάνουμε. Ο Ιδρώτας που ρίχνουμε καθημερινά, πιστεύω δείχνει το ποιοι είμαστε. Έτσι. Το ποιοι είμαστε για το τι κάνουμε. Όλα ό,τι κάνουμε φαίνεται. Φαίνεται και στο διαδίκτυο, φαίνεται και στο μεταξύ των συναγωνιστών και δεσμοί που καλλιεργούνται. Και θα φανεί και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Και ευελπιστούμε αν όλα πάνε καλά και πρώτα απ' όλα να έχουμε την υγεία μας, να το 2016 να είναι μια ακόμα πιο παραγωγική χρονιά για μας. Γιατί το 2015, εντάξει, είχαμε αρκετές δραστηριότητες. Δύο φεστιβάλ. Το πρώτο ήταν το 2014. Δύο φεστιβάλ. Σεμινάρια αυτοάμυνας γυναικών, σεμινάρια με τον Νίκο Πουχάκα. Ναι, είχαμε διάφορες εξορμήσεις, οι οποίες ήταν σε πολύ κλειστό κύκλο για την ομάδα. Γίνανε πολλά πράγματα και ευελπιστούμε να γίνουν και το 2016 ακόμα περισσότερα. Αλλά από πέραν αυτών, πιστεύω ότι το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο από ό,τι είπαμε. Ότι είναι πρώτη και φορά και τελευταία η οποία τα απαντήσαμε. Αυτά είναι για περισσότερο, για να αναλώνονται μεταξύ τους μάλλον. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο καθένας έχει τους λόγους του, εντάξει. Ο καθένας έχει τους λόγους του, ναι, αλλά. Εχθρούς δεν έχει, όπως είπε και την προηγούμενη φορά, αυτούς που δεν κάνει τίποτα. Όποιος είναι, δηλαδή, το να καθόμαστε όλοι σπίτια μας για να κάνουμε τους κριτές δικαίων και αδίκων, είναι το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο και χωρίς κανένα κόστος. Γιατί τώρα
οι αντιδράσεις μέσω του Facebook δεν έχουν κανένα ουσιαστικό κόστος. Όλα γίνονται στη σφαίρα του ίντερνετ. Όχι του πληκτρολογίου, γιατί αλλά υπαρκτός κόσμος, στον υπαρκτό κόσμο έξω, εκεί που ζούμε, δεν κάνει κανένα. Δηλαδή, δεν κάνει και κανένα τίποτα. Λίγοι κάνουν. Λίγοι, πολύ λίγοι. Λίγοι κάνουν πράγματα. Και όσοι κάνουν, προσπαθούν να τους διαβάλουν για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Αντί να βοηθήσουν, αντί να έρθουν εκεί, να είμαστε ακόμα περισσότεροι, να βγει κάτι ακόμα καλύτερο. Και το φεστιβάλ σε εμάς ήταν το. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τις λίγες εθνικιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους εθνικιστές. Αυτό δεν είναι σημείο αδυναμίας, ούτε ανωτέρω. Είναι βασικά σημείο ότι δεν έχουμε αποβληθούμε τίποτα. Όποιος θέλει και δηλώνει, το ξαναλέω, εθνικιστής και το πιστεύει και δεν έχει κανένα παραπάνω σκοπό, μπορεί να έρθει και να συμμετέχει στο φεστιβάλ μας. Όπως έχει γίνει και στα προηγούμενα δύο, έτσι. Ναι, όπως έχει γίνει. Δεν έχουμε βάλει απαγόρευση και βέτο σε κανέναν. Είναι ανοιχτό για όλους. Για όλους τους απανταχού εθνικιστές, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν μαχητικά αθλήματα και να δουν τι κάνουμε, είναι ανοιχτό το φεστιβάλ. Ναι. Και εντάξει, εγώ ήθελα, είδα και κάτι αφήσεις από Ρωσία, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, που μου μπήκαν κάποιες ιδέες να απαγορεύσουμε το ποτό και το κάπνισμα σε όλες τις εκδηλώσεις εθνικιστικές για προβάλλουμε το δικό μας τρόπο ζωής. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι λίγο σκληροπυρηνικό για την Ελλάδα. Τουλάχιστον ακόμα. Είναι εντάξει. Είναι κάποιες αδυναμίες ανθρώπινες, τις οποίες καλό όπου θα ήταν να μην υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν, δεν πειράζει. Αλλά είναι σκληροπυρηνικό να τα απαγορέψουμε. Είναι. Είμαι και λίγο hardcore σε αυτά. Τώρα, αυτό που είχαμε να πούμε το είπαμε. Ναι. Στο μεταξύ, η Άρτεμις έχει αποχωρήσει. Έχει αποχωρήσει, δεν άντεξε. Ναι, όχι, δεν άντεξε λόγω δουλειάς. Ναι. Πρέπει να ξυπνήσει το πρωί. Ναι. Τι άλλο να πούμε. Τώρα, συγχωρέστε μας, είναι. Το φάγαμε το 17 λεπτό. Ναι, ναι, αλλά εντάξει, όχι, δεν το κάνουμε για να σκοτώσουμε τον χρόνο. Όχι, απλά. Και εσείς να ενημερωθείτε και εμείς αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη να απευθυνθούμε προς τους έξω, στους γύρω και στους εθνικιστές. Νομίζω ότι απαντήσαμε και σε αυτή την εκπομπή και στην προηγούμενη σε ένα μεγάλο εύρος των κατηγοριών που ακούγονται για το Προπάτρια. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι. Και κάτι πιο συγκεκριμένο, αν θέλει να ρωτήσει κάποιος, έχουμε ξαναπεί ότι. Μπορεί να μας στέλνει. Υπάρχει ομάδα, υπάρχει σελίδα στο Facebook. Κάτι να τονίσω για τον αριθμό του Προπάτρια, επειδή έχετε κάνει αρκετή παράπονα ότι δεν απαντάμε ή είναι κλειστός. Ο αριθμός αυτός είναι. Πολλές φορές δεν τον έχει κάποιος πάνω του. Λόγω της φύσης του αριθμού, τον έχει ας πούμε στο σπίτι του και το βλέπει μετά. Γι' αυτό καλό είναι πρώτα να στέλνετε μηνύματα, ναι. Εάν θέλετε να δηλώσετε αγώνες και να μην παίρνετε. Και είμαι απόκρυψη να μην παίρνετε, δηλαδή δεν θα το σηκώσουμε και δεν είμαστε κάποιοι που χρησιμοποιήσουμε τους αριθμούς, μην παίρνετε με απόκρυψη, δηλαδή δεν. Κατά τα άλλα, ο Παναγιώτη, θέλω να πω. Για το φεστιβάλ, δηλαδή, θέλω να τονίσω ότι προς τους αθλητές, δηλαδή, ότι η ώρα προσέλευσης ήταν 2 ώρες πιο πριν βέβαια, από την ώρα έναρξης, λόγω της ζύγησης. Να έχουν το χρόνο του να κάνουν το ζεσταμάτωση. Το ζέσταμα, την εξέταση των γιατρών, κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υπογραφούν. Να πούμε ότι οι αγώνες MMA θα δηλωθούν στο Σερντογκ, θα μετρήσουν δηλαδή σαν επίσημοι. Επαγγελματικοί, έτσι. Επαγγελματικοί αγώνες. Δηλαδή, μεγάλο βήμα αυτό. Ναι, είναι ένα μεγάλο βήμα για τη διοργάνωση τη δικιά μας, αλλά και για ανθρώπους και μαχητές οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν να έχουν επίσημους αγώνες. Πέραν αυτόν όμως, όσοι θέλουν ας πούμε, να συμμετέχουν και σε ερασιτεχνικό επίπεδο και να μην καταμετρηθούν οι αγώνες στους επίσημους, μπορούν να το δηλώσουν εξ αρχής και ο καθένας για τους δικούς του λόγους, ας πούμε, να μην καταμετρηθούν, να μην θέλει. Τώρα, για να πούμε ότι είπαμε στις 4 η ώρα θα είναι το φεστιβάλ. Ναι, το ανακοινώ. Δύο προσέλευση αθλητών. Ο χώρος θα ανακοινωθεί λίγο πριν την πραγματοποίηση του φεστιβάλ, έτσι, για ευνόητους λόγους και αυτό. Αλλά σας υποσχόμαστε ότι έχουμε και άλλες εκπλήξεις.
αρκετές εκπλήξεις. Αρκετές εκπλήξεις. Δηλαδή, ό,τι έχετε δει, αν όλα πάνε καλά, το τονίζω γιατί είναι μια πολιτικοποιημένη εκδήλωση, αν όλα πάνε καλά, θα μείνετε με ανοιχτά τα... Δηλαδή, ανοιχτό το στόμα. Ανοιχτό το στόμα, ναι. Πολύ πολύ καλύτερα, αυτό είναι πολύ καλό γιατί φαίνεται ότι προοδεύουμε. Βήμα, γιατί αν μέναμε και στάσιμοι θα υπήρχε πρόβλημα. Προοδεύει το φεστιβάλ από φεστιβάλ σε φεστιβάλ και ελπίζουμε το τέταρτο να είναι ακόμα πιο δυνατό. Βέβαια είναι μακριά ακόμα. Ας δούμε αυτό. Τώρα δεν έχει γίνει το ας δούμε τρίτο. Αυτό, θα δούμε, ναι. Το τέταρτο, μακάρι το τέταρτο, το δέκατο, το εικοστό, το εικοστό πέμπτο, μακάρι όλα να πάνε καλά και να συνεχίσει να βελτιώνεται και να αυξάνεται και η συμμετοχή σας. Γιατί το δικό μου το φεστιβάλ είναι διαδραστικό, δηλαδή εάν εσείς έρχεστε το και το στηρίξετε θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν είναι, κάτι, δεν είναι επαγγελματική διοργάνωση η ακριβώς. Οποία δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Αν το στηρίζετε εσείς το φεστιβάλ θα υπάρχει. Αν εσείς γυρίσετε την πλάτη για τους δικούς σας λόγους, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Και να υπάρχει να κινείται κάτι στον εθνικιστικό χώρο που θα πρεσβεύει έναν υγιή τρόπο ζωής. Ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, μια διαφορετική οπτική για τη ζωή αυτή του μαχητή, του αθλητή, του φιλόσοφου πολεμιστή, αυτή την οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία του έθνους μας, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Η σοφία δεν σημαίνει και η σοφία είναι, δεν είναι μόνο ότι διαβάζω πολύ, πολλά βιβλία, η σοφία ήταν πολύ πολεμιστή. Τώρα, για να το τονίσουμε αυτό, ήταν... Δηλαδή ήταν και πολεμιστές και μαχητές οι οποίοι δεν ήταν... Και λόγω της σοφίας είχανε... τους κερδίσανε ναι, για τις μάχες, είχανε... έτσι. Είχανε, φιλοσο... είχανε μια διαφορετική οπτική για τη ζωή τους. Είχανε... Όχι είχανε φιλοσοφήσει τη ζωή, είχανε... πώς να το πούμε... Είχανε γίνει σοφοί μέσω των δυσκολιών των τη οποίων... της ζωής. Της ζωής, έτσι. Δεν είχανε κάτι να διαβάζουν τόμους, δηλαδή, χωρίς να... Είχανε όμως... γίνει σοφοί από την ίδια τη ναι, ζωή. Ναι, 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 από την ίδια τη ζωή. Συγγνώμη και πάλι για το όλο... κόμπιασμα. Ναι, το κόμπιασμα, αλλά και εμείς. Το προσπαθούμε ακόμα, το φτιάχνουμε. Άλλο ένα podcast θα κάνουμε λογικά. Ναι, άλλο ένα... Δευτέρα, έτσι, άλλο ένα πριν το φεστιβάλ. Και ένα λίγο πριν το φεστιβάλ. Ναι, ένα πριν το φεστιβάλ και ένα μετά το φεστιβάλ. Το οποίο, για τη σύνοψη. Ναι, για τη σύνοψη και να πούμε τι πήγε καλά, τι έτσι. Πήγε λάθος. Να σας ανακοινώσουμε και πέρα να πούμε μερικά πράγματα. Να μας πείτε κι εσείς μέσω μηνυμάτων τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε. Τώρα τι άλλο. Εγώ πιστεύω, Παναγιώτη, να μην μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε τώρα τα email που μας έχουν έρθει. Όχι, να τα μαζέψουμε και τις προηγούμενες ναι, φορές ναι, και τις ναι, επόμενες. Ναι, γιατί δεν θα προλάβουμε. Έτσι, όλα, όλα μαζί, ναι. Οπότε κάνουμε μια εκπομπή και να απαντήσουμε σε ό,τι πάνω στις ερωτήσεις. Δηλαδή πολλά email είναι για ώρες, τοποθεσίες, οπότε θα σας απαντήσουμε στο επόμενο, επόμενο στο επόμενο podcast που θα έχει και τις λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα ως προς τους αθλητές, να πούμε αν και τους έχουμε ενημερώσει, για μας είναι πολύ σημαντικό να στέλνετε και μια μικρή παράγραφο για το τι θέλετε. Για ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να συμμετέσχετε στο προπάτρια το φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι. Έχουν αποκλειστεί αθλητές, δηλαδή τους έχουμε αποκλείσει, λόγω του ότι έχουν δώσει ότι θέλουμε να μαζέψουμε ένα ακόμα αγώνα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να βγουν αθλητές που να πάρουν έναν αγώνα. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι εθνικιστές και ο τρόπος ζωής τους και αντίληψης της ζωής να είναι η εθνικιστική ιδέα. Θέλουμε να. Δηλαδή, και θέλουμε να μας εξηγούν για ποιο όχι. Δηλαδή, άμα μας πείτε, θέλω να μαζέψω έναν αγώνα και να κερδίσω εμπειρία πάνω μπορείτε στο ρίγκ. Μπορείτε να ρίγκ, βρείτε, ναι, βρείτε άπειρες διασυλλογικές οργανώσεις σχολών. Εμείς θέλουμε να μας πείτε για ποιο λόγο. Εάν δεν είστε εθνικιστές, δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο φεστιβάλ μας. Είναι ναι, ο δικός μας όρος αυτός. Το έχουμε κάνει σαφές, νομίζω αυτό. Ναι, ο δικός μας όρος είναι αυτός και πολύ σαφής μάλιστα. Οπότε άτομα τα οποία το βλέπουν μόνο για αγώνα δεν μπορούν να συμμετέχουν. Λυπούμαστε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Έτσι, ναι, ναι, δεν γίνεται. Το κάναμε για αυτό το λόγο. Δεν το κάναμε. Δεν αλλιώς να κάνουμε μια mainstream διοργάνωση, έτσι. Να έχουμε και πιο πολύ κόσμο, λιγότερους κινδύνους, να τελειώνει εκεί η υπόθεση. Χωρίς να ούτε εμείς να ζοριζόμαστε τόσο πολύ, να ούτε αθλητές, ναι, ναι, ούτε ναι, ναι. Χώρους, να πάμε με το image και την μια άλλη διοργάνωση πιο τίποτα, mainstream κανονικά και να κάνουμε φεστιβάλ. Δεν είναι όμως αυτός ο σκοπός μας να διοργανώσουμε φεστιβάλ, ούτε είπαμε ότι θα βγάλουμε χρήματα από αυτό. Θέλουμε απλά να υπάρχει κάτι εθνικιστικό, κάτι υγιές, κάτι δυναμικό και να βγάζει προς τα έξω να προωθεί τις ιδέες μας. Γιατί οι εθνικιστές του σήμερα νομίζω
ότι έχουν γίνει πολύ μαλθακοί. Και το είπα και στην προηγούμενη φορά, ότι δεν υδρώνουν. Τα θέλουν όλα άκοπα. Αλλά άμα δεν κάνεις τις ίδιες τις ιδέες σου, ή εσύ δεν αξίζεις οι ιδέες σου, όπως έλεγε. Ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε για την ανοχή σας. Άλλο ένα βράδυ. Άλλο ένα βράδυ, ναι. Ή όποτε την ακούσετε την εκπομπή. Ναι. Από εμάς. Καληνύχτα, καλημέρα, ό,τι ώρα καλημέρα, και καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλή τώρα. Συνέχεια, πάντα εθνικιστικά. Πάντα δυνατά. Δυναμικά, μαχητικά. Σας περιμένουμε την άλλη, ναι, Δευτέρα και σας περιμένουμε εννοείται και στο φεστιβάλ μας. Και στο φεστιβάλ μας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.